Μετά από την καθολική απέτηση των πολιτών για ριζική ανανέωση και ξεκίνημα μιας νέας εποχής στα πολιτικά δεδομένα της χώρας, η Νέα Δημοκρατία την 29η Νοεμβρίου 2009 ακολούθησε μια ανοιχτή στη βάση διαδικασία εκλογής Προέδρου της. Στη διαδικασία αυτή, 800.000 πολίτες με τη δική τους συμμετοχή άλλαξαν σελίδα στην ιστορία της παράταξης. Για να ολοκληρωθεί όμως η ανανέωση, για να αλλάξουν οι νοοτροπίες και οι πρακτικές και εν τέλει να συντελεστεί η πραγματική ανατροπή, έπρεπε και τοπικά να αναδειχθεί το νέο στελεχειακό δυναμικό του κόμματος. Έτσι, σε μια ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου ΝΟΔΕ, των Προέδρων των τοπικών οργανώσεων καθώς και των μελών των Συμβουλίων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ με απόλυτη επιτυχία οι εκλογές για την ανάδειξη νέων προεδρίων στις νομαρχιακές και τοπικές διοικούσες επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας, τους νομούς Ετωλοκαρνανίας, Αχαΐας και Φωκίδας εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του κόμματος στα παρακάτω πρόσωπα. Νομός Ετωλοκαρνανίας, Κωνσταντίνος Σύρος. Νομός Αχαΐας, Χριστόπουλος Παναγιώτης, Μαζαράκης Ανδρέας. Νομός Φωκίδας, Καπούρος Κωνσταντίνος, Σωτηρόπουλος Σωτήρης. Στον νομό Ετωλοκαρνανίας, στην θέση του Προέδρου της ΝΟΔΕ, κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Σύρος. Ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ο νέος Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας με ψήφους 3.243 και ποσοστό 60% έναντι 2.322 ψήφων και ποσοστού 40% που έλαβε ο συνυποψήφιός του Τάκης Χριστόπουλος. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, νέος Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Φωκίδας αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Καπούρος.